Η Μοζαμβίκη είναι μια χώρα της νοτιοανατολικής Αφρικής με έκταση περίπου 800.000 στρέμματα, δηλαδή 6 φορές η έκταση της Ελλάδας και πληθυσμό 25 εκατομμύρια. Συνορεύει βόρεια με την Τανζανία, δυτικά με το Μαλάουι, τη Ζάμπια και τη Ζιμπάμπουε και νοτιοδυτικά με τη Νότια Αφρική και τη Σουαζιλάνδη. Η επίσημη γλώσσα είναι τα πορτογαλικά, αλλά χρησιμοποιούνται πάνω από 20 διαφορετικές διάλεκτοι σε ολόκληρη τη χώρα. Η Μοζαμβίκη θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί ως η χώρα των αντιθέσεων. Διαθέτει τεράστιο φυσικό πλούτο. Από το 2001 το ΑΕΠ αυξάνεται 7-10% ετησίως, καθιστώντας τη χώρα μέσα στις 10 ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, παραμένει μία από τις πιο φτωχές χώρες του πλανήτη, έχοντας από τα χαμηλότερα κατά κεφαλή ΑΕΠ του κόσμου, όπου ο μέσος όρος δεν ξεπερνάει τα 2 ευρώ την ημέρα και το προσδόκιμο ζωής στα 49 χρόνια. Πάνω από το 75% του πληθυσμού ζει από τη γεωργία μικρής κλίμακας. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι δεν έχουν δικαίωμα στην ιδιοκτησία γης. Συνεπώς, το κράτος μπορεί να διαχειρίζεται τη γη που καλλιεργούν με όποιον τρόπο θέλει. Τα τελευταία 6 χρόνια η χώρα πωλείται. Πολυεθνικές εταιρείες βιοκαυσίμων, υλοτομίας και εξόρυξης μετάλλων αγοράζουν τεράστιες εκτάσεις, με αποτέλεσμα οι φτωχοί μικροί αγρότες να χάνουν τη γη τους, άρα και οποιοδήποτε μικρό εισόδημα είχαν από αυτή. Μόνο το 2007 αρπάχθηκαν 50.000 στρέμματα γης, το 1/7 της καλλιεργήσιμης γης της χώρας, και η κυβέρνηση της Μοζαμβίκης έχει χαρακτηρίσει ακόμα 400.000 στρέμματα ως αξιοποιήσιμα για καλλιέργεια βιοκαυσίμων. Το 50% της συνολικής έκτασης της χώρας. Τις περισσότερες περιπτώσεις, το τίμημα είναι $1 ανά στρέμμα. Η ActionAid δραστηριοποιείται στη Μοζαμβίκη από το 1988, προσφέροντας αρχικά έκτακτη βοήθεια στους ανθρώπους που είχαν πληγεί από τον εμφύλιο και εν συνεχεία βοηθώντας τους να επαναπατριστούν. Τα τελευταία 15 χρόνια το έργο μας επικεντρώνεται στο δικαίωμα της γης και της τροφής, στα δικαιώματα των γυναικών και στην αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών, όπως οι πλημμύρες που πλήττουν συχνά τη χώρα. Οι 30 εθελοντές της ActionAid από Ελλάδα και Κύπρο ταξιδέψαμε μέχρι το Μαρακουένε, μια από τις κοινότητες που στηρίζει η ActionAid στη Μοζαμβίκη, περίπου 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Μαπούτο. Μέσα από χωματόδρομους και αμμώδη μονοπάτια, με χαμηλή βλάστηση και με τη βοήθεια τζιπ, καταφέραμε να προσεγγίσουμε το χωριό Παζιμάνι, όπου θα περνούσαμε τις επόμενες μέρες μας, συμβάλλοντας στην κατασκευή μιας σχολικής αίθουσας. Τα σπίτια του χωριού είναι χτισμένα κυρίως από λάσπη, τσιμέντο και καλαμιές, ενώ βασικές υποδομές όπως νερό και ρεύμα είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Η υποδοχή ήταν συγκινητική, καθώς τα παιδιά του σχολείου ήταν εκεί να μας υποδεχθούν με τραγούδια. Ay, hasta la próxima.
Nessa escola estudam, temos 165 alunos, 165 alunos, dos quais 110 são homens e 56 meninas. Bom, os problemas do dia a dia dessa escola, conforme estão a ver, temos problemas da sala de aulas e temos também problemas de residências para professores. E esses professores todos vivem aqui e não temos residências para todos. Como vem, somos 4 professores, um homem e 3 mulheres. Um homem e 3 mulheres numa única residência. Então, esse é o problema. Mas os problemas também que nos enfrentam aqui, as crianças vivem nos bairros circunvizinhos, são um pouco distantes daqui. Percorre uma coisa de 30 minutos da casa para a escola. Então, isso influencia nos atrasos dos alunos na escola. Bom, com esta sala, eu acho que vai melhorar o nosso trabalho ali na escola. Vamos melhorar o ambiente do trabalho, porque conforme vê, no dia de chuva, nos dias de mau tempo, trabalhávamos com muitas dificuldades. Mas já com a sala construída, vamos melhorar o nosso trabalho. E assim, acho que vai também a melhorar o aproveitamento pedagógico. Manehe baikarbi Halam demon na beine Waye boom got up no more. Hey, baby. Κάνουμε όλες τις εργασίες κανονικά, δηλαδή κουβαλάμε τούβλα, φτιάχνουμε τα τσιμέντα, φτιάχνουμε τη λάσπη, βάζουμε τις κολόνες, φτιάχνουμε τις κολόνες. Τα πάντα. Ό,τι χρειάζεται για να φτιαχτεί μια αίθουσα ενός σχολείου. Τώρα προσπαθούμε, κάποια τα παιδιά φέραν τις μετώδες, κάποια άλλοι φτιάχνουν τσιμέντο, φέρνουμε νερό, σιγά σιγά, εντάξει, αυτοί τα κάνουν πιο γρήγορα, εμείς μπορούμε, όσο μπορούμε. Η κατασκευή μιας σχολικής αίθουσας δεν είναι απλή υπόθεση στην Αφρική. Για λίγες μέρες όλοι μας καταπιαστήκαμε με το κουβάλιμα τσιμεντόλιθων και νερού, με τη δημιουργία τσιμέντου και με το χτίσιμο της αίθουσας. Ξεκινάμε πολύ νωρίς από το ξενοδοχείο και πιο νωρίς και από το προγραμματισμένο, γιατί πραγματικά όλοι νομίζω θέλουμε να έρθουμε πιο γρήγορα για να κάνουμε όσο πιο πολύ έργο μπορούμε. Έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία πώς θα χτίζαμε το σχολείο. Τελικά νομίζω ότι πάμε αρκετά καλά. Προσωπικά έχω φτιάξει και τη τσέρια και τώρα ανοίγουμε τις τρύπες για να περίπου 20 εκατοστά βάθος με νηστράκι, με σφυράκι και λοιπά, όπως μπορεί ο καθένας, για να μπουν μέσα να δέσει το κολόνα, 8-10 κολόνες πόσο είναι. Φτιάξαμε τσιμέντο, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε και τώρα βάζουμε τα ξύλα γύρω από τα μέταλλα για να πέσει το μπετό. Για να κάνουμε κολόνες ουσιαστικά. Άμα είσαι μόνος σου, δεν γίνονται αυτά. Ο ένας παρακινεί τον άλλον. Νιώθω κούραση, αλλά σκέφτομαι το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το περίμενα όμως, αλλά δεν περίμενα όλο αυτό το συνέστημα που θα νιώσουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία, αυτό το συνέστημα. Να έρθουν και τα παιδάκια λίγο να δούμε τα χαμόγελά τους και αυτό είναι, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Η εμπειρία είναι πολύ ιδιαίτερη και αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι δουλεύουμε λιγότερο από 2 ώρες, 30 άτομα συνεχόμενα και έχουμε εξαντληθεί. Αναρωτιέμαι πώς αυτοί οι άνθρωποι καταφέρνουν να ολοκληρώνουν ό,τι έργο ολοκληρώνουν με τον εξοπλισμό που έχουν, που είναι ανύπαρκτος.
Η ολοκλήρωση του έργου μας θα ωφελήσει 100 παιδιά της κοινότητας, όπου πλέον δεν θα κάνουν μάθημα σε τιμόροπες αίθουσες κατασκευασμένες από καλαμιές. Κατά συνέπεια, θα αυξηθεί η συμμετοχή τους στο σχολείο και θα μειωθούν οι ημέρες που το σχολείο παραμένει κλειστό σε περιόδους βροχοπτώσεων ή έντονη ζέστης. Σίγουρα το έργο του σχολείου είναι σημαντικό, γιατί εγώ όταν ήρθα, λέγαμε εντάξει, θα κάνουμε μια αίθουσα, δεν καταλάβαινα τι σημαίνει. Όταν όμως ήρθα και είδα ότι η αίθουσα που υπήρχε πριν ήταν μια αίθουσα μικρή, φτιαγμένη με καλαμιές, ότι εδώ στην περιοχή για 5 μήνες βρέχει, εκεί συνειδητοποίησα ότι τελικά και αυτή η αίθουσα που φτιάχνουμε εμείς τώρα με τους τσιμεντόλιθους δεν είναι καθόλου μικρό έργο. Πιστεύω ότι το έργο μας έχει πολύ μεγάλη σημασία φυσικά και γι' αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε όσο πιο γερά μπορούμε την τάξη. Και πιστεύω ότι σε αυτό το απομονωμένο μέρος εδώ είναι ό,τι καλύτερο για αυτά τα παιδιά που βλέπουμε τόσα παιδιά γύρω να έχουν μια μόρφωση, μια εκπαίδευση. Ένας άλλος στόχος μας ήταν η συναναστροφή με τους ανθρώπους της κοινότητας. Τις μεσημεριανές ώρες φιλοξενούμασταν στα σπίτια των κατοίκων, συμμετείχαμε στο μαγείρεμα του φαγητού, τρώγαμε παρέα και βοηθούσαμε στις καθημερινές δουλειές του νοικοκυριού. Η κυρία η οποία μας φιλοξένησε την πρώτη μέρα ήταν μια καλόκαρδη, χαμογελαστή γυναίκα η οποία μας υποδέχτηκε στο σπίτι της με ανοιχτές αγκάλες. Καθίσαμε όλοι μαζί, συζητήσαμε, μας μαγείρεψε, είχε και τα παιδάκια της εκεί πέρα. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η φιλοξενία της. Can you ask her how many children does she have? Nina. You need 8 to 1. 8. 8. That's why her children go to the school. Yeah. Yes. Πολύ αυθεντική. Η εμπειρία δηλαδή ήταν αυθεντική. Αυθεντική εντελώς. Δηλαδή, ετοιμάσαμε το φαγητό έξω σε μια υπαίθρια κουζίνα. Πλήναμε τα πιάτα έξω με νερό που μεταφέραμε από βιτόνια σε κουβάδες. Ανάψαμε φωτιά και μαγειρέψαμε το φαγητό. Συγκλονιστική εμπειρία. Ήταν πολύ φιλόξενη. Είναι παντού οι γυναίκες στο σπίτι, οι οποίες τα κάνουν όλα. Δηλαδή και το παιδί και το μαγείρεμα και στον αγρό. Τα πάντα. Όλα τα σπίτια που έχω πάει είναι μόνο γυναίκες που σε υποδέχονται. Περίμενα ότι θα ήταν αμήχανα, τελικά δεν ήταν αμήχανα. Μας αγκάλιασαν, μας ένιωσα όμορφα, πολύ όμορφα και οικεία. Λες και ήμουν στο δικό μου το σπίτι. Κάτω λίγο κοντά για την εφαίρεση. Έβλεπα συνήθως από ντοκιμαντέρ πώς είναι η ζωή των ανθρώπων εδώ, αλλά επί της ουσίας δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτό είναι πραγματικό.
Οπότε ήταν μια τεράστια εμπειρία για μένα το να έρθω και να το βιώσω όλο αυτό. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που πήγαμε και στα σπίτια αυτών των ανθρώπων και μας υποδέχτηκαν και με αυτόν τον τρόπο και μας μαγείρεψαν, καθίσαμε όλοι μαζί, φάγαμε, συζητήσαμε. Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία. Please tell her that today I had one of the best experiences in my life. Τις απογευματινές ώρες επισκεπτόμασταν άλλα έργα της ActionAid στην ευρύτερη περιοχή. Το έργο που επισκεφτήκαμε ήταν το Girls Club στην περιοχή Μανίσα, περίπου 70 χιλιόμετρα από το Μαπούτο. Στόχος του είναι η ενδυνάμωση κοριτσιών ηλικίας 7 έως 17 χρονών για το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση, για την αναγνώριση και καταπολέμηση οποιασδήποτε μορφής βίας και την εναντίωσή τους στην επιβολή σύναψης γάμου σε νεαρή ηλικία. Girls Club, όπως και τα υπόλοιπα προγράμματα ενδυνάμωσης της ActionAid, είναι εξαιρετικά καινοτόμο, καθώς στηρίζεται σε εκπαιδευτικά μέσα όπως ο χορός, το τραγούδι και το θέατρο. Η υποδοχή που μας έκαναν ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Η αυτοπεποίθηση αυτών των κοριτσιών ήταν τόσο μεγάλη και έντονη που θα μπορούσες να πεις με σιγουριά ότι τίποτα δεν μπορεί να τις αποδυναμώσει. Η αλλαγή που έχει φέρει το Girls Club στις ζωές των κοριτσιών μέσω της υποστήριξης της ActionAid ήταν κάτι που μας έκανε να νιώσουμε μεγάλη συγκίνηση και περηφάνεια. Όταν φτάσαμε εκεί, ήταν πολύ δυνατά τα συναισθήματα. Τα παιδιά αυτά είχαν ένα πολύ μεγάλο δυναμισμό. Χρειάζανε ενέργεια, πολύ ενέργεια. Και όταν έφτασε εκεί, ξαφνικά βρεθήκαμε γύρω με πάρα πολλά παιδιά, τα οποία μας έδωσαν τόση ενέργεια. Μας έκαναν να αισθανθούμε τόσο καλά. Και μετά, βέβαια, όλη η παρουσίαση που μας κάνανε μέσα στην αίθουσα ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ συγκινητική και ήταν πολύ ωραίο ότι και αυτά το ευχαριστιόντουσαν. Φαινόταν ότι πραγματικά το ευχαριστιόντουσαν και θέλανε να δείξουν πόσα πράγματα έχουν μάθει και έχουν δουλέψει και πόσο πραγματικά ξεχωρίζουν πια με αυτά που ξέρουν. Η πιο δυνατή στιγμή ήταν χθες στο σχολείο των κοριτσιών. Αυτό που ένιωσα ήταν σαν ηλεκτρικό ρεύμα, μια ηλεκτρική εκένωση από τη δύναμη και το πάθος που είχαν αυτά τα κορίτσια. Αυτό ήταν η πιο δυνατή στιγμή. Μου κάνει τρομερή εντύπωση η χθεσινή μας επίσκεψη σε ένα κλαμπ κοριτσιών. Εκεί είδα το άλλο έργο της ActionAid, το οποίο είναι απίστευτο. Δηλαδή το πώς δυναμώνουν τα παιδιά να πιάσουν το μέλλον τους. Και αυτό είναι το μέλλον, δηλαδή αυτό βλέπω ότι δεν χρειάζεται να χτίσουμε κανένα σχολείο πλέον, γιατί θα έχουν τη δύναμη να το κάνουν από μόνο τους, θα ξέρουν τι χρειάζονται και πώς θα το πετύχουν αυτό που χρειάζονται. Και αυτό είναι το ωραίο.
Στην ίδια περιοχή είδαμε επίσης ένα ακόμα έργο της ActionAid, το Resource Center, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το έργο, που αποτελεί μια συνδετική γέφυρα με τον υπόλοιπο κόσμο, περιλαμβάνει την κατασκευή ενός κτηρίου πλήρως εξοπλισμένου με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με εκτυπωτές και λοιπά μηχανήματα, καθώς και πρόσβαση στο ίντερνετ. Επισκεφτήκαμε επίσης έναν συνεταιρισμό αγροτών της περιοχής, ο οποίος διεκδίκησε μέρος των τίτλων ιδιοκτησίας γης των αγροτών από εταιρεία ξένων συμφερόντων που προσπάθησε να τους αρπάξει τη γη. Η ActionAid συνέβαλε στην επιτυχία αυτής της δράσης, παρέχοντας σε όλα τα στάδια της διεκδίκησης νομική και συμβουλευτική υποστήριξη στους αγρότες. Ακούσα από τα παιδιά που έχουν συμμετέχει σε προηγούμενα ταξίδια πώς το περιγράφουν, αλλά νομίζω πως σε καμία περίπτωση δεν περιμένεις κάτι τέτοιο, κάτι τόσο δυνατό. Αν δεν πεις στη διαδικασία να έρθεις ο ίδιος εδώ να το δεις, να το ζήσεις, νομίζω πως δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς εννοούν. Παίρνεις πολλά πράγματα. Το πόσο ελεύθερα είναι τα παιδιά, πόσο ευτυχισμένοι και χαμογελαστοί είναι οι άνθρωποι. Το αίσθημα της συνεργασίας με τον τόπιο λαό. Το να ολοκληρώσουμε μια σχολική αίθουσα είναι αυτό που με ξετρελαίνει. Πραγματικά, χωρίς να μπορούμε να συνοηθούμε για τις γλώσσες, καταφέρνουμε σε ένα μεγάλο βαθμό να συνοηθούμε μέσα από τον κοινό ζήλο για να ολοκληρώσουμε τη σχολική αίθουσα που θα αποφελήσει σε μεγάλο βαθμό την κοινότητα. Αυτό είναι ένα πράγμα απίστευτο και δεν μπορούμε να το περιγράψουμε λόγια. Ελπίζω να ξανάρθουμε. Να ξανάρθουμε και να μπούμε στην τάξη, να το δούμε τελειωμένο και ελπίζω να είναι η αρχή για να γίνουν κι άλλα. Τελευταία μέρα και η σχολική αίθουσα έχει πλέον θεμέλια και κολόνες. Όλοι μαζί, με το πάθος, τη διάθεση και πάνω απ' όλα την αγάπη μας, δημιουργήσαμε τις βάσεις για να χτιστεί μια αίθουσα σχολείου για τα παιδιά της κοινότητας. Γιατί η πρόσβαση σε μια καλύτερη και ασφαλέστερη εκπαίδευση είναι αναφέρετο δικαίωμα όλων των παιδιών του κόσμου. Κοίταξε, εγώ πήρα πολλά. Για μένα ήταν ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Ήρθα, γνώρισα τον εαυτό μου, είδα πτυχές του εαυτού μου που δεν τις ήξερα και είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένη. Νομίζω ότι αλλάζεις τρόπο ζωής μετά από αυτή την εμπειρία. Τοποθετείς τα προβλήματά σου εκεί που τους αναλογούν. Καταλαβαίνεις όντως ότι εσύ έχεις λιγότερα προβλήματα από ό,τι έχουν αυτοί οι άνθρωποι και περισσότερες ευκαιρίες. Όλο αυτό είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό και η ευχή μου είναι να γίνουμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να χτίσουμε πάρα πολλά σχολεία στον κόσμο. Αυτό που έχω να πω είναι καλό να σηκωθεί ο καθένας από τον καναπή του. Να σηκωθούν και ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει. Δηλαδή, το είχα το μικρόβιο με τα ταξίδια και τώρα πιστεύω ότι όπου γίνεται κάποιο ταξίδι με την ActionAid θα θέλω να συμμετέχω. Θα προτείνω όποιος μπορεί να το κάνει, να το κάνει, γιατί αξίζει, αξίζει πραγματικά. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να το ξανακάνω οπωσδήποτε, για να μην πω ότι θέλει να το κάνω συνέχεια. Πολύ μεγάλη ικανοποίηση και ευτυχία. Νομίζω ότι περισσότερα θα πάρουμε από ό,τι δίνουμε, γιατί φεύγουμε από εδώ πέρα με... Χτίζουμε χαρακτήρα εμείς μέσα από αυτό, όχι μόνο σχολείο. Είναι εμπειρία ζωής. Απίστευτη εμπειρία ζωής. Έχουμε βαθιά φυλαγμένες μέσα μας τις εικόνες από την κοινότητα Μαρακουένε, τα χαμόγελα των παιδιών και την αίθουσα που χτίσαμε. Και νιώθουμε περήφανοι για αυτή τη μοναδική εμπειρία που ζήσαμε όλοι μαζί.
Ευχόμαστε ολόψυχα στα παιδιά του Παζημάνη μια καλή σχολική χρονιά. Say hello with just a glance.